Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για το νου. Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε από το νου, τι είναι αυτό να προσέξουμε από αυτό που λέμε πίσω από το νου. Για να δώσουμε μια ιδέα, γιατί έχουν γίνει μερικά μπερδέματα όσον αφορά το νου στη ζωή μας, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο νους φίλοι μου είναι σαν ένας υπολογιστής. Κάθε φορά παίρνει τις αναβαθμίσεις που έχει και έχει και τα όρια του. Σε κάθε χρονική περίοδο της ανθρωπότητας, ο νους είναι φτιαγμένος έτσι να έχει δημιουργηθεί να μπορεί να συλλαμβάνει ορισμένες, θα λέγαμε, επεξεργασίες μέσα του. Ένα φάσμα που μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Πέρα από το νου, θα λέγαμε ότι εκεί σταματάει και ο διαχωρισμός. Γι' αυτό μιλάνε συνέχεια να σταματήσουμε το νου και να ηρεμήσουμε το νου και να φύγουμε έξω από το νου, για να μπορούμε να μπούμε στην απόλυτη ένωση. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπος, δηλαδή να ξεκινήσει, να βαθύνει μέσα του, να πάει στο υποατομικό επίπεδο για να μπορεί να συλλάβει την έννοια της ένωσης, να μπορεί να πηγαίνει στο κέντρο του, να μπορεί να βλέπει τις εσωτερικές βαθμίδες μέχρι εκεί που ξεκινάει η ύλη, θα λέγαμε, και γίνεται ενέργεια. Μόλις η ύλη γίνεται ενέργεια, τότε από εκεί και πέρα σταματάει και, θα λέγαμε, ο χρόνος, έτσι όπως τον καταλαβαίνουμε εμείς, σταματάει και ο διαχωρισμός, σταματάει η μορφή. Και τότε θα λέγαμε ότι είμαστε όλοι χωρίς σύνορα και έτσι ξεκινάμε και νιώθουμε την ενότητα. Νιώθουμε το όλον και είμαστε σε ένωση με την πηγή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που μπορεί να ξεκινήσει κάποιος και να επεξεργαστεί μέσω του διαλογισμού και να φτάσει σε αυτό το κομμάτι, φίλοι μου. Το δεύτερο κομμάτι, και φυσικά αυτό δίνεται στους ανθρώπους και μερικές πρακτικές για όλους τους ανθρώπους, δηλαδή για να μπορούν να ξεφύγουν από το νου. Γιατί ο νους στην πραγματικότητα γίνεται εχθρός όταν δεν έχει απαντήσεις. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, τι γίνεται? Το πρώτο πράγμα είναι να φύγει ο άνθρωπος λοιπόν από το νου, να μην χρειάζεται απαντήσεις, να το βάλει στην άκρη το νου και να ξεφύγει από πάνω. Και τότε όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην ευδαιμονία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Έτσι και να λέω ευδαιμονία, ενώ την ευδαιμονία της ένωσης με την πηγή. Η Εκκλησία το λέει Θείο Πνεύμα, συλλογικό προσυνείδητο, όπως θέλετε το πάρτε, που είναι ένα επίπεδο που εκεί πέρα δεν υπάρχει διαχωρισμός. Επομένως όλα είναι φιλικά και κάθε τι γίνεται, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται, και ερχόμαστε σε μια αποδοχή, μια κατανόηση, μια πληρότητα. Αυτό είναι το κομμάτι. Όμως, το δεύτερο κομμάτι τι είναι? Το δεύτερο κομμάτι, φίλοι μου, είναι να καταλάβουμε ότι εδώ πέρα τα πάντα τα βιώνουμε μέσω του νου μας. Ό,τι μορφή υπάρχει είναι η μορφή που έχει δώσει ο νους μας, οι πεπιθήσεις μας, οι βαθιές και εξωτερικές των πιστεύων των οποίων έχουμε σαν άνθρωπος. Οι συλλογικές της γης, καταλαβαίνετε, οι συλλογικές του γαλαξία, οι συλλογικές του ηλιακού λόγου, οι συλλογικές του πλανητικού, θα λέγαμε, λόγου, για να φτάνουμε όλα αυτά να βλέπουμε τους ίδιους νόμους τους οποίους διεκόμαστε όλοι. Το δεύτερο λοιπόν σκαλοπάτι τι είναι? Να μπορέσουμε να δώσουμε τις απαντήσεις που μέχρι εκεί ο νους μας θα μπορεί να έχει μερικές ιδέες φιλικές ως προς την αρμονία με το ανώτερο κομμάτι, δηλαδή με το πνεύμα, με την ομοτέλεια την οποία εμείς βρισκόμαστε από κάτω. Καταλαβαίνετε ότι πόσο σημαντικό είναι, αν δεν περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι, να μπορέσουμε δηλαδή να κατεβάσουμε όλη αυτή την έννοια από πάνω του πνεύματος με ανάλογες απαντήσεις και στο διανοητικό μας, τις απαντήσεις που ποτέ δεν θα είναι 100% αληθινές ως προς το αιώνιο, αλλά θα είναι ως προς το φάσμα εκείνο το οποίο καταλαβαίνουμε την πραγματικότητα την οποία ζούμε μέσα. Έτσι, φίλοι μου, το δεύτερο κομμάτι είναι να μάθουμε να ερευνούμε και να μπορέσουμε να δώσουμε στο δικό μας επεξεργαστή, στο δικό μας, θα λέγαμε, υπολογιστή, τα κατάλληλα δεδομένα για να μπορούμε μέσα σε αυτό την επεξεργαστή που έχει ο υπολογιστής να μπορούμε να δουλεύουμε στην επιφάνεια εργασίας μας. Δηλαδή, αναλογικά δηλαδή, να μπορούμε μες στο φάσμα της πραγματικότητάς μας να κατεβάσουμε όλο αυτό το κέντρο, όλο αυτό το Θεό, όλο αυτό το πνεύμα για να μας δώσει τη σοφία, τη μεσότητα, το καλύτερο, το φιλικότερο για μας και την εξελικτική περίοδο που περνάμε σε αυτό το φάσμα, το περιορισμένο το οποίο έχουμε. Φυσικά, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις στο νου τους και θέλουν να κατέβονται με αυτά τα πράγματα τα πνευματικά, χωρίς την υποστήριξη μετά του νου τους, βεβαίως θα δείτε να καταλήγουν στην καθημερινότητά τους να συμπεριφέρονται, θα λέγαμε, τρελά. Ή δεν θα συμπεριφέρονται καθόλου στην καθημερινότητά τους, γιατί θα έχουν αποκοπεί και θα είναι στο δικό τους κόσμο. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, παράλληλα με το να μπαίνουμε, θα λέγαμε, έξω από το νου, στο πνεύμα δηλαδή, στην ενότητα, στο κέντρο μας, έτσι, στην πηγή μας, στο φως, το άκτιστο, πρέπει να μάθουμε να ζούμε και στο φως το κτισμένο, γιατί η συνειδητότητά μας είναι εδώ.
Επομένως, καταλάβετε ότι αυτοί οι δύο δρόμοι, αυτές οι δύο δρόμοι είναι στην πραγματικότητα ένας για τον άνθρωπο τον ολοκληρωμένο. Το πρώτο είναι να φύγεις έξω από το νου για να μπορείς να νιώσεις, γιατί σου ανήκει να νιώσεις κι εσύ το τι υπάρχει σαν ένωση και ότι όλοι είμαστε ενωμένοι και τη φιλοσοφία την κοσμική. Και το δεύτερο είναι να μπορείς να τη γιώσεις, φίλοι μου, φυσικά, στο περιβάλλον, στο εδώ και τώρα. Όχι μόνο στο διαλογισμό, όχι μόνο στον ύπνο σου, όχι μόνο σε ύπνωση, αλλά στο εδώ και τώρα, στην καθημερινότητά σου, να είσαι μια συνεχόμενη, θα λέγαμε, αρμονία. Αυτό σημαίνει το κατώτερο κομμάτι από εμάς, έτσι που είναι εστιασμένο στο φυσικό, με το ανώτερο κομμάτι να έρθουν σε μια αρμονία. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ όταν ο νους μας, έτσι, είναι αποκομμένος, όταν ο νους μας δεν έχει τις κατάλληλες απαντήσεις, όταν εμείς δεν είμαστε στο επίπεδο το οποίο έχουμε φτιαχτεί να είμαστε και νομίζουμε ότι είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο, πιο εθερικό, πιο πνευματικό. Επομένως, ο Σταυρός που συμβολίζει τη δράση στην πραγματικότητα, εξυνειδήσεως στο Σταυρό, ανάλογα λοιπόν τη γραμμή, την οριζόντια της καθημερινότητας και την πνευματική μας γραμμή, σημαίνει ότι πράττω κατά συνείδηση. Ούτε κοιμάμαι, ούτε είμαι σε ύπνωση, ούτε είμαι στον κόσμο μου. Είμαι σε μια πλήρη εγρήγορση και είμαι συμβατός επειδή γνωρίζω τους νόμους τους οποίους διέπομαι μέσα στην ομοτέλεια. Επομένως, θρησκεία και επιστήμη και φιλοσοφία, θα λέγαμε, όλα πρέπει να γίνουν ένα για τον ολοκληρωμένο άνθρωπο. Αυτά σχετικά με το νου και χωρίς νου και με νου, ειρήνη σε όλους.